Παναθηναϊκός Πανελευσινιακός 1-0, Αγροτικός Αστέρας Καλλιθέα 2-1, ΑΟ Χανιά Λαμία 1-3, Κισαμικός Παναχαϊκή 3-1, Ζάκυνθος ΑΕΛ 0-1, Πανσεραϊκός Πανεγιάλιος 3-2, Ανατροπή στην Ανατροπή, Απόλλων Σμύρνης Αναγέννηση Καρδίτσας 5-0 και Άνευ Αγώνος Ολυμπιακός Βουλουκέρκυρα 0-3 και Τρίκαλα Εργοτέλης 3-0. Στην βαθμολογία Κέρκυρα και ΑΕΛ έχουν από 72 βαθμούς και έχουν ήδη εξασφαλίσει την άνοδο στη Super League. Ο Απόλλων Σμύρνης είναι στους 63, όσους έχουν και τα Τρίκαλα. Θυμίζω ότι εκκρεμεί η απόφαση για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι του Απόλλωνα Σμύρνης με τον Πανελευσινιακό. Η Λαμία είναι στους 57, ο Κισαμικός έχει 51, η Καλλιθέα 46, ο Αχαρναϊκός έχει 44. Επίσης εκκρεμεί η απόφαση για τα όσα έγιναν στο διακοπέν εν τέλει παιχνίδι του Αχαρναϊκού με τον ΑΟ Χανιά στο Μενίδη. Πανσεραϊκός στους 40, Αναγέννηση Καρδίτσας έχει 39, ο Πανεγιάλιος 38, ο Αγροτικός Αστέρας 37, ο ΑΟ Χανιά 35, το αυτό ισχύει και για τον ΑΟ Χανιά σε σχέση με τον Αχαρναϊκό. Ζάκυνθος στους 31 βαθμούς. Πανελευσινιακός περιμένει να πάρει τρίποντο, στα χαρτιά είναι προς το παρόν στους 28, όσους έχει και η Παναχαϊκή, Ολυμπιακός Βόλου και Εργοτέλης ουσιαστικά έχουν αποχαιρετήσει εδώ και καιρό την κατηγορία.